Πάμε γρήγορα για να μην την καθυστερώ. Κυρία Ματίνα Παγών είναι κοντά μας, πρόεδρος ΕΝΑΠ της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, τι γίνεστε? Μια χαρά, κυρία Παγώνη μου, μια χαρά. Λοιπόν, είναι η μέρα που περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και για το θέμα των προνομίων των εμβολιασμένων και για να δούμε τι θα γίνει γενικότερα. Είναι, πιστεύετε, προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό? Ήταν κάτι που έπρεπε να το δούμε? Κοιτάξτε, ας ακούσουμε τα μέτρα πρώτα. Ποια θα είναι αυτά για τους εμβολιασμένους, πώς θα είναι ελεύθεροι, μέχρι πόσο θα είναι ελεύθεροι. Και μετά να το κρίνουμε λίγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα δώσει, ναι, την ελευθερία που θα δώσει. Βέβαια, ανεξάρτητα από τα μέτρα τα οποία ο καθένας μας μετά από 18 μήνες ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, και πώς πρέπει να προφυλαχθεί. Mm-hmm. Και τι πρέπει να κάνει τα τεστ, τι πρέπει να φοράει τις μάσκες, τι πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις. Γιατί συγκεκριμένα πέρσι με φέτος, τέτοια εποχή, είχαμε διαφορετικές παραμέτρους, είχαμε πολύ μικρότερες παραμέτρους, δεν συγκρίνονται με τις τώρα, mm-hmm, και στον αριθμό των θανάτων και στον αριθμό των κρουσμάτων και στον αριθμό των διασωληνωμένων. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια μετάλλαξη δέλτα η οποία είναι πολύ επιθετική και μεταδοτική. Mm-hmm. Και ότι εμβολιαστήκαμε μένα, αλλά ένα παράθυρο 10% το έχουμε, που μπορεί να νοσήσουμε. Mm-hmm. Βέβαια με πολύ πιο απλά συμπτώματα, χωρίς να νοσηλευτούμε, κατά 99%. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε από το μυαλό μας. Πρέπει να είμαστε δηλαδή. Ναι, υπάρχει δηλαδή ένα μέτρο αυτοπροστασίας, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, έχουμε την εμπειρία μας τόσους μήνες. Ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να μας το πούνε τι να κάνουμε πλέον. Απλώς, κυρία Παγώνη, επειδή βλέπουμε και διαβάζουμε πάρα πολλοί ρεπορτάζ, υπάρχει και σήμερα, ότι ας πούμε για παράδειγμα σε ένα κέντρο διασκέδασης πια όσοι έχουν εμβολιαστεί και θα είναι αμυγός για εμβολιασμένους και το προσωπικό και ο κόσμος, θα μπορούν να γεμίσει 100% και να είναι και όρθιοι και να χορεύουν. Αυτό, ας πούμε, ως ενδεχόμενο σας ανησυχεί? Φυσικά με ανησυχεί τώρα. Δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να. Να μην έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι έχουμε έναν ιό, έχουμε μια μετάλλαξη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται, έχουμε θανάτους, δεν μπορεί να μην μας ανησυχεί. Φυσικά μας ανησυχεί, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, mm-hmm, ότι όλα θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Ναι. Τρίτη δόση. Την άποψή σας θα ήθελα γενικώς. Η τρίτη δόση πρέπει να την κάνουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ομάδες με αποκείμενα νοσήματα. Μετά υπάρχουν οι υγειονομικοί που ήδη έχουμε κλείσει τα ραντεβού μας αυτές τις μέρες να τα κάνουμε. Και οι άνω των 60. Ναι. Η τρίτη δόση από τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας πρέπει να γίνει. Εννοείται και από το γενικό πληθυσμό, κυρία Παγώνη. Σταδιακά θα πάει. Σταδιακά αυτό. Θα βλέπουμε λίγο, ναι, τις μελέτες και τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα πάει σταδιακά. Ναι. Ας κάνουν οι ομάδες που πρέπει να κάνουν και επιπλέον να τονίσω κάτι. Ναι, ναι. Ο γενικός πληθυσμός αυτός πάει να εμβολιαστεί με την πρώτη και δεύτερη δόση, που ακόμα δεν έχει εμβολιαστεί, mm-hmm, και είναι πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα που είναι κάτω από 50% ανεμβολιαστή. Ναι. Δηλαδή έχουμε 40-45%. Πολύ μικρό ποσοστό. Και πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Και μετά να δούμε για την τρίτη δόση οι ομάδες πώς θα πάνε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα πρέπει να πάει να εμβολιαστεί. Δεν είναι δυνατόν να είναι τα ποσοστά αυτά. Είμαστε γενικά στο χώρο πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τον αριθμό των εμβολιαστέντων και τον αριθμό των κρουσμάτων και βέβαια των θανάτων. Έχουμε πολλούς θανάτους. Έχουμε διψήφιο κάθε μέρα. Ναι. Και δεν μπορεί να υπάρχουν εμβολιασμένοι στο 57-58% και να έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων. Εμβόλιο γρήπης. Σας τα λέω γρήγορα γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Εμβόλιο γρήπης το κάνουμε. Πάμε τέλος Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε όλοι. Είναι ανεξάρτητο από το εμβολιασμό για την νόσο COVID-19. Πρέπει να πάμε να το κάνουμε. Και πέρσι είχαμε προφυλαχθεί γιατί φορούσαμε συνέχεια τις μάσκες και κρατούσαμε τις αποστάσεις και ήμασταν κλεισμένοι. Ναι. Φέτος είμαστε πιο ελεύθεροι. Mm-hmm. Επομένως το εμβόλιο πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. Και θα είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρχουν και οι δύο, έτσι, και COVID και γρήπη. Εάν συνυπάρχουν και οι δύο, καταλαβαίνετε τώρα τι πρόκειται να γίνει τέτοια περιστατικά. Ναι. Και επιπλέον το σύστημα υγείας δεν πρέπει να πείστε. Και το τελευταίο, επειδή είστε στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, τι γίνεται σε δικές σας εφημερίες? Γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα δεν πρέπει να ανοίξει τα πράγματα. Είναι δύσκολες εφημερίες. Είναι δύσκολες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και περιστατικά πολλά non-COVID. Ναι. Ήμασταν γεμάτοι με διασπορές και ράτζα τις προηγούμενες εφημερίες και συνεχίζουμε να είμαστε. Έχουμε ζητήσει να προχωρήσουν τα χειρουργεία, να ανασταλεί αυτό το ποσοστό περιορισμό, να προχωρήσουν τα χειρουργεία γιατί τα τακτικά χειρουργεία έχουν μείνει πίσω. Ο κόσμος περιμένει. Υπάρχει non-COVID κόσμος πάρα πολύ, mm-hmm, που πρέπει να εξυπηρετηθεί και να λύσει τα προβλήματά του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε νοσοκομεία μιας νόσου.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι πιεσμένος. Χάρηκα που τα είπαμε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά.